συνταξιούχοι, μηχανικοί και συνεργάτες τους που είναι στο ταμείο του ΤΣΜΕΔΕ σας χαιρετούν. Έχουν τα ίδια προβλήματα που έχουμε όλοι μαζί. Το πετσόκωμα των συντάξεων, τις τρομακτικές καθυστερήσεις για την αποδοσή τους, την αποσάρθρωση του συστήματος υγείας κλπ. Ειδικά σε εμάς, μας κατέβασαν ένα μικρό εφάπαξ που παίρναμε στο μισό και σήμερα επειδή είχαν δώσει σε κάποιους με μια παράνομη εγκύκλιο κάτι παραπάνω, τους τα ζητάνε πίσω. Σε εμάς εξακολουθούν επί 60 χρόνια να έχουν αναξιοποιητό ένα χειροτότημα που θα μπορούσε να ήταν και πρέπει να γίνει άμεσα γυροκομείο. Σε εμάς μας στερούν τη δυνατότητα επικοινωνίας με τους 30.000 συνταξιούχους του ΤΣΜΕΔΕ. Σε εμάς με τη συνδρομή των κυβερνητικών συνδικαλιστών προχωράνε στις ηλεκτρονικές υποπορίες, νοθείες και κατάργηση δημοκρατικών συνδικαλιστικών κατακτήσεων 2 αιώνα. Μας κλέβουνε το κτίριο, αυτό εδώ το εμβληματικό κτίριο που φτιάχτηκε με τον ιδρώτα μας και το δίνουνε στην Τράπεζα Αττικής που αφαιμάζει τα αποθεματικά μας εδώ και δεκαετίες. Κύριε Πρωθυπουργέ, θα ερχόμαστε με αυτά τα αιτήματα ελπίζοντας να μας τα λύσετε ή να δώσετε εντολή να λυθούν. Όχι, ξέρουμε τι πολιτική εκφράζεται, αντισυνταξιουργική λάλαπα. Αυτό όμως που απαιτούμε είναι να σέβεστε τον κόσμο που μαζεύετε και αγωνίζετε. Υπήρχε δημοκρατική κατάκτηση για δεκαετίες που ήταν υποχρεωμένη η σφαγή των δικαιωμάτων των εργαζομένων να δέχονται τις αντιπροσωπείες τους όταν μαζευόντουσαν. Εσείς από ό,τι φαίνεται προχωράτε μέσα στην καταβαράθρωση των ιδανικών και της δικής σας τάξης να μη σέβεστε τους ανθρώπους που αγωνίζετε να περιφρονείτε το φιλότιμο, το δημοκρατικό και τη φιλοξενία που ήταν κατάκτηση και ας λέγατε 5 πραγματάκια για είτε κοροϊδεύοντας είτε κάτι επικοδομητικό. Δεν σας έχουμε ανάγκη κύριε Πρωθυπουργέ, δεν περιμένουμε από ένα τέτοιο Πρωθυπουργό που δεν σέβεται τον κόσμο να κάνει τίποτα. Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε.